Ακούσετε τι σχεδιάζουμε για την γιορτή των 110 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου. Πριν από μερικούς μήνες δεχθήκαμε το κάλεσμα από τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη, τον κύριο Αρβανίτη, και προφανώς δεν μπορούσαμε να το αρνηθούμε. Σχηματίσαμε μια επιτροπή από 5 εθελοντές, που τους βλέπετε εδώ πέρα επάνω να κάθονται, και με άλλους αντίστοιχους εθελοντές συνεργάτες, οι οποίοι μας βοηθάνε πάρα πολύ στην υλοποίηση αυτής της γιορτής. Φέτος είπαμε λίγο να διαφοροποιήσουμε τα πράγματα και η γιορτή θα είναι διήμερη. Θα διεξαχθεί 24 και 25 Μαρτίου. Στις 24 Μαρτίου, στον κινηματογράφο Ολύμπιο, θα λάβει χώρα το επετειακό γκαλά. Υπάρχει μία ιδιαιτερότητα σε αυτήν την ημέρα. Είναι ότι εκτός από ορισμένους καλεσμένους, τους οποίους έχουμε ήδη καλέσει και θα σας πω ποιοι θα παρευρεθούν, οι άλλοι φίλοι που θα θελήσουν να έρθουν στη γιορτή θα πρέπει να προμηθευτούν ένα εισιτήριο συμβολικό που βάλαμε, και πρέπει εδώ να τονίσω ότι το εισιτήριο αυτό μπήκε γιατί όλα τα έσοδα από το εισιτήριο της εκδήλωσης στο κινηματογράφο Ολύμπιο θα διατεθούν στη Λάμψη. Από εκεί και πέρα, στο Ολύμπιο τον κινηματογράφο, στις 7 η ώρα που θα ξεκινήσει η εκδήλωση, θα παρευρίσκονται και ομάδες του Συλλόγου και πρόσωπα τα οποία έχουν παίξει ρόλο μεγάλο και στην ιστορία του Άρη και εξακολουθούν και αυτή τη στιγμή να προσφέρουν στην κοινωνία. Θα τιμηθούν οι παλαιότεροι των ζώντων αθλητών στα τμήματα του Συλλόγου, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση, πόλο και στίβο. Θα τιμηθούν η ομάδα ποδοσφαίρου που κατέκτησε το κύπελο το 70 και η ομάδα ποδοσφαίρου που έκανε την πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία το 80. Οι τρεις ομάδες μπάσκετ οι οποίες πήρανε τα ευρωπαϊκά κύπελα. Η ομάδα βόλεϊ που το 1997 πήρε το πρώτο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, ορισμένες προσωπικότητες, όπως θα είναι ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο κύριος Μπουτάρης, αν παρευρεθεί, ο κύριος Γαλιλαίας που είναι δίπλα μου, δύο κόρες, η μία του Κλεάνθη Βικελίδη και η άλλη του Σαλούστου, που ήταν εκ των ιδρυτών του Συλλόγου, και τρεις παλαιοί παράγοντες του Άρη, ο Ντίμης Παπαϊωάννου, ο Στάθης Ρούσος και ο Μιχάλης Ζορπίδης. Μετά θα ακολουθήσει μία μουσική εκδήλωση που το πρόσταγμα το έχει ο κύριος Γαλιλαίας και θα σας μιλήσει μετά. Θέλω να σας πω εδώ ότι η Επιτροπή έχει φροντίσει και θα υποθεί ένα επετειακό λεύκομα σε 1100 αντίτυπα,
αριθμημένα, θα έχουν προγραμματιστεί και πιστεύω ότι βρίσκονται στο τέλος 110 φανέλες επαιτειακές του ποδοσφαίρου, αριθμημένες με το σήμα του Άρη του 1928, όταν πήρε το πρωτάθλημα, και το πρώτο πρωτάθλημα και η φανέλα του πρώτου πρωταθλήματος μπάσκετ. Επίσης, αριθμημένες. Αυτές την άλλη εβδομάδα θα μπορέσετε να τις προμηθευτείτε όποιοι ενδιαφέρονται. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Βένο και βεβαίως να ξέρετε όλοι ότι μπορείτε μετά ό,τι θέλετε να μας ρωτήσετε, να διευκρινίσουμε περισσότερο. Ευχαριστώ.